είναι δεδομένο. Λοιπόν, σας ακούμε πρώτα τον Παναγιώτη Λαμπρινό που είναι πρόεδρος Γιώργο και μετά εσένα που είσαι αντιπρόεδρος. Ναι. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα σε εσάς και στην εκπομπή και καλή επιτυχία τη νέα χρονιά που τρέχει. Αφού και εμείς πούμε με τη σειρά μας τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Φανόντος, του Μπεξή, να πω ότι στην ερώτησή σας σίγουρα πέσαμε από τα σύννεφα, δεν ήταν μόνο απορία. Γιατί πιστεύουμε ότι από τη δικιά μας μεριά έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες αυτές που έπρεπε για να γίνει το έργο μια ώρα αρχίτερα. Εγώ θα πω περιληπτικά αυτά που δώσαμε και στην ανακοίνωση σαν στοιχεία για να μπούμε μετά στο χρηματολόγιο της συζήτησης. Θα πω λοιπόν ότι στις 21 πρώτου έγινε η δημοπρασία. 14 Δευτέρου τα πρακτικά της Επιτροπής και βγήκε η προκήρυξη. 15 μέρες μετά λοιπόν έχουμε τις καταθέσεις των προσφορών και γίνεται η δημοπρασία 14 Δευτέρου, βγήκε ο ανάδοχος και ευτυχώς δεν είχαμε καμία ένσταση. Κατοκύρωση δημοπρασίας λοιπόν μετά από ένα πενθήμερο, δηλαδή στις 20 Δευτέρου. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του αποτελέσματος στις 20 Τρίτου. Αποστολή εγγράφων στην Περιφέρεια 22 Τρίτου. Έγκριση φακέλου από την Περιφέρεια, εδώ προσέχετε, 12 Έκτου. Δηλαδή 22 Τρίτου πήγε στην Περιφέρεια, 12 Έκτου επεστράφησε μας. Τρεις μήνες. Και εδώ πρωτού προχωρήσω να πω με συνεχή παρακολούθηση του θέματος, είτε τηλεφωνική είτε και με ιδία παρουσία. Με παρακολούθηση, να το πεις, ας πούμε, ενοχλήσεις. Ενοχλήσεις, ναι. Και με φυσική παρουσία δικιά μου στην Περιφέρεια. Αποστολή λοιπόν φακέλου όταν επιστρέφει 12 Έκτου. Αποστολή φακέλου για προσυμβωτικό έλεγχο στον Επίτροπο 25 Έκτου του 12. Εδώ πάλι προσέχτε. Έγκριση και επιστροφή του φακέλου από τον Επίτροπο 19 του 12. Δηλαδή και εδώ τρεις μήνες περίπου. Στις 10 λοιπόν μας γύρισε ο φάκελος με υποσημείωση πάνω στο έγγραφο ότι μετά από 15 μέρες μπορεί να φτιάξουμε τη σύμβαση.